και ψάχνουμε, όπως είπαμε, την ιστορία μας, την παράδοσή μας, τον πολιτισμό μας στο ισχυρό του Κάλε. Πιστεύουμε ότι ως Δημοτική Αρχή είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε κοντά τους. Έχουμε την ευθύνη να τα αναδεικνύουμε όλα αυτά, γι' αυτό και το κάνουμε έμπρακτα. Παρά τις λίγες οικονομικές δυνατότητες που έχει ο Δήμος, εξακολουθούμε να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες με όσες δυνατότητες έχουμε. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και πιστεύω ότι θα αποζημιωθείτε για τον χρόνο που διαθέτετε παρακολουθώντας αυτή την εκδήλωση. Σαφής, στο θέμα των αναμεσκαθηγών εργασιών μας, στην αρχαιολογική τεχνητή της οχυρής θέσης που όπως ονομάζεται από τους ντόπιους Κάλε, δηλαδή κάστρο, του Δήμου Αμιντέου. Μεταξύ των τριών φορέων υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση, πενταετούς διάρκειας. Αυτό έγινε πέρυσι, το 2016. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Δήμο Αμιντέου με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Κώστα Θεοδωρίδη και ποσό 15.000 ευρώ, το οποίο έχει εκταμιευθεί στην Επιτροπή Ερευνών, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνα, στον ΕΡΚΕ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και με αυτόν τον τρόπο η ανασκαφή έχει αποκτήσει χαρακτήρα πανεπιστημιακής έρευνας, με διτό στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, και την ανάδειξη της αρχαιολογικής θέσης. Με στόχο, κατά πώς γνωρίζω από την εφορία κυρίου της Φλόρινας, να γίνει ακόμα και ένα πολύ ωραίο έργο προσώπων, για να τα ξεχάσω τα σημείωσα, πρώτα απ' όλα στον Δήμο Αμιντέου, που είναι ο κύριος χρηματοδότης του έργου, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία υποστήριξε τη διάνοιξη του δρόμου πρόσβασης, πολύ δυσκολημένη, ωστόσο είναι ένα μέσο, το οποίο ελπίζουμε, πιστεύουμε μάλλον ότι θα βελτιωθεί σύντομο χρόνο. Στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο πρόσωπο της Γενικής Γραμματέως, της κυρίας Μαρίας Ανδριαδάκη-Βραζάκη, που υποστήριξε και επιτάχυνε τις διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης, της προγραμματικής, στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, στην Εφορία Αρχαιοτήτων Φλόρινα, στο πρόσωπο της αγαπητής φίλης Χριστίνας Γιώτα, για τη συνεργασία, υποστήριξη και πολύ γρήγορη αδειοδότηση, παρακάμπτοντας πολλά γραφειοκρατικά θέματα. Φυσικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του οποίου είναι μέλος, και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας για την ένταξη του έργου στις πανεπιστημιακές εκπαιδευτικές ανασκαφές και την κατέτωση οικονομική ενίσχυση με ένα κονδύλιο που φέτος έφτασε τα 3.000 ευρώ και με βάση αυτό μπορέσαμε να έχουμε δωρεάν διαμονή και διατροφή. Το ξενοδοχείο Άτερο φυσικά, στο πρόσωπο του κ. Μιχάλη Παρλάνη, ο οποίος μας διευκόλυνε πάρα πολύ με την φιλοξενία του και με το πολύ ωραίο και ευχάριστο περιβάλλον, που είναι έτσι μια ανάσα δροσιάς μετά από το δύσκολο 8ωρο επάνω στο Κάλε. Και προσωπικά βέβαια στον κ. Κώστα Θεοδωρίδη, τον κ. Μάκη Θεοδωρίδη, τον κ. Χρήστο Ιωάννου, δημοτικό σύμβουλο που μας συνέδρανε πάρα πολύ στο να λύσουμε πολλά πρακτικά ζητήματα. Στην Χριστίνα Χριστιώτα, στον Πανίκο του Χριστουστό μου, φίλο από τα πανεπιστημιακά μας χρόνια, που βοήθησε πάρα πολύ στην υποτεχνική υποδομή, και στην πρώτη, η οποία θα επαναληφθεί και φέτος, λήψη μετρών όλου του αρχαιολογικού χώρου. Φυσικά δεν θα μπορούσα να ξεχάσω τους πολύ αγαπητούς μου προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου, βρίσκονται όλοι εδώ και τους ευχαριστώ θερμά, γιατί χάρη στην βούλησή τους, στο ότι παρέκαμψαν πάρα πολλά προβλήματα που προέκυψαν, βρισκόμαστε εδώ πέρα, διαφορετικά δεν θα μπορούσα μόνοι μου να κάνω τίποτα απολύτως. Στο ερωτοτεχνικό προσωπικό της ανασκαφής και σε μια έκπληξη φετινή γνωριμία, το Λευτέρη του Καραπαναγιωτίδη από τη Φεργόρα, ο οποίος καθημερινά μας μεταφέρει στον αρχαιολογικό χώρο το αυτοκίνητό του, ένα διπλό κάμπινο καραβάν με καρότσα από πίσω. Διαφορετικά ήταν αδύνατο να προσεγγίσουμε τον βράχο στον οποίο άδρα το 2015 και την κάποια παιδιά από την φετινή μας ομάδα. Βλέπετε με πολύ μεγάλη χαρά, με πολύ μεγάλο κέφι, καθοδηγείται αυτό το έργο, εκτελείται αυτό το έργο. Δυστυχώς δεν έχω προλάβει ακόμα να βγάλω, άλλωστε δεν έχουμε τελειώσει κάποιες διαφορετικές φωτογραφίες, αυτά θα γίνουν στην πορεία. Αρχαιολογικά λοιπόν, πού είμαστε, βρισκόμαστε βόλια της λίμνης των Πετρών, μεταξύ των σημερινών οικισμών Πέτρες, Βεγόρα και Αγίου Παντελεήμονος, σε ένα ύψωμα που φέρει το μικροτοπονύμιο Κάλε, διατηρούμε λήψα αναχρωματικού περιβόλου σε σχήμα ακανόνιστου τριγώνου, με διμερή διάταξη, εδώ φαίνεται, που επιτυγχάνεται μέσω ενός
δράση του διατυχίσματος. Έχει δηλαδή ένα χώρισμα ακριβώς στη μέση που χωρίζει τον οικισμό αυτό σε δύο άνισα τμήματα. Στην κορυφή διαμορφώνεται η Ακρόπολη και ένας ναός. Στο χώρο παρατηρούνται διάσπαρτη λιθοσωλή, έχουμε το κορυφή εδώ, με τις τελείες που βλέπετε, τις βουλίτσες, οι οποίοι πιθανότατα αντιστοιχούν σε κάποιες οικίες, καθώς παρουσιάζουν σχετική κανονικότητα. Από το μικλήσι ορίζει το ομαλό πλάτωμα ανάπτυξης του ναού, το επάνω τμήμα δηλαδή, που εμείς το βαφτίσαμε Ακρόπολη, και το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι διάσπαρτο από τάφους. Έχουμε εντοπίσει τουλάχιστον τρεις. Κάναμε μια διάνοιξη σήμερα και στην πορεία θα διαλυθούν κι άλλοι. Και στη συνέχεια το πρανές έως το διατύχισμα διαμορφώνεται πιο απότομο, ενώ μέχρι το επίπεδο της λίμνης πιθανότατα ήταν ένας χώρος ο οποίος δεν προορίζονταν για κατοίκηση, αλλά για να διασφαλίζεται ο γύρω πληθυσμός σε περιπτώσεις επιθέσεις. Καθιστούν οχυρό το χώρο προσχωρισμού του νερού από τη λίμνη προς τα πάνω, προς το κάστρο, μια απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να προστατεύσουν οι μόνιμοι κάτοικοι αυτού του οικισμού το νερό σε περιπτώσεις τόσο ειρήνης όσο και πολέμου βέβαια. Από ό,τι φαίνεται, η μοναδική πρόσβαση στο κάστρο ήταν επάνω, έξω από τον ναό. Δεν είχε εντοπιστεί τίποτα άλλο. Φυσικά στο βόρειο Πρανές, το επάνω δηλαδή τμήμα, είναι τελείως απροσπέλαστο. Είναι μια πολύ απότομη πλαγιά, ένας γκρεμός μάλλον, όχι πλαγιά. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση εκεί να υπήρχε κάποια πρόσβαση. Το νότιο τμήμα δεν φέρει μέχρι το σημείο που σώζεται η οχύρωση, δεν φέρει κανένα ίχνος ανοίγματος, αλλά και από εκεί είναι πολύ άβολο και πολύ απότομο, ενώ η μοναδική πρόσβαση φαίνεται πως μπορούσε να διαμορφώνεται στον Αφιένα, από εκεί που προσεγγίζουμε και σήμερα το κάστρο, με τον ημιαμαξιτό δρόμο, δηλαδή βόρεια-ανατολικά, ακριβώς πίσω από τον ναό, στο σημείο όπου πιθανότατα διαπιστώνεται τα ερείπια κενός πύργου για την προστασία της θέσης. Του καθηγητή Νικόλαου Παπαδάκη, σε ένα πολύ παλιό περιοδικό που εκδίδονταν με το όνομα Αθηνά, ενώ εκτενέστερη έρευνα και ένταξη του κάστρου στο δίκτυο των οχυρώσεων της Μακεδονίας διεξήχθη το 1932 από τον καθηγητή Αντώνιο Κεραμόπουλο, ο οποίος στηριζόμενος σε κάποιες προφορικές μαρτυρίες, αλλά και στα λίγα που μπόρεσε να δει, γιατί δεν έκανα ανασκαφική έρευνα, υποστήριξε ότι τόσο το κάστρο όσο και ο ναός είναι της εποχής του Ιουστινιανού. Μία θέση την οποία εμείς μάλλον δεν τη συνεργιζόμαστε, θα σας εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Έκτοτε δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδο στην έρευνα της θέσης, η οποία δυστυχώς αποτέλεσε και δύο ολόθρανα σκαφών. Ήδη φέτος το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεών μας διοχετεύτηκε στο να ευπρεπίσουμε μία λαφρανά σκαφή, η οποία βεβαίως μας οδήγησε και σε μία πολύ ευχάριστη έκπληξη που θα σας πούμε στη συνέχεια. Επομένως, καταλαβαίνετε, περί τα 80 χρόνια η περιοχή ήταν άθικτη αρχαιολογικά, άρα μπορούμε να θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε οι πρώτοι που μπαίνουμε εκεί μέσα, βάζουμε την αρχαιολογική σκαπάνη και ξεκινούμε με ό,τι βέβαια συνεπάγεται αυτό, πολλές δυσκολίες, με κάποια πράγματα που μπορεί να αναθεωρηθούν στη συνέχεια, αλλά έχουμε το θάρρος να τα δεχόμαστε αυτά και να και εμείς οι ίδιοι να ανατρέπουμε και να αναθεωρούμε τις απόψεις. Λοιπόν, σημείο κοντά στην κύρια διάβαση της Ιγνατίας Οδού. Μένει να διατυπώσουμε και εμείς την άποψή μας αν η Ιγνατία περνούσε πίσω από τις λίμνες ή κάτω από αυτές. Αυτό είναι ένα ερώτημα προς διερεύνηση, το οποίο πιστεύουμε ότι το Κάλε θα βοηθήσει πολύ ως προς την διατύπωση και της δικής μας πρότασης. Η διάταξη των αρχιτεκτονικών λιψάνων προσαρμόζεται στο φυσικό και απότομο Πρανές και καθορίζεται από την άμεση θέση της λίμνης των Πετρών και την απόλυτη αποκτία του κάμπου της Λιγκιστίδας και κυρίως της Εωδαίας. Μέχρι την
τη διάβαση για τη Φλόρινα, ήδη φαίνεται πάρα πολύ καλά η Κέλλη από την περιοχή που είμαστε εμείς, αλλά και την περιοχή προς την Πτολεμαΐδα. Δηλαδή έχει μία θέα και πραγματικά θα ήταν πολύ ωραίο να ανεβείτε πάνω και να δείτε, που εποπτεύει απόλυτα μία τεράστια περιοχή, όπως δείχνει περιορισμένο στα βορειοανατολικά, καθότι δεν υπάρχει οπτική επαφή με τη Βεβολίπηδα, με την Άρη τη Λίμνη, αλλά πιστεύουμε ότι θα υπήρχε κάποια επικοινωνία με φρικτορίες, με τα υπόλοιπα κάστρα της περιοχής και κυρίως το κάστρο του Στρόβου, ή αλλιώς το οποίο σώζεται, το οποίο τοπικά φτάνει και τα 260 μέτρα. Βεβαίως, η άφθονη λιθοσωρή που συναντάει κανείς, αν έχει το θάρρος να ανέβει από το Πρανέ στο νότιο ανατολικό, αντιλαμβάνεται ότι έχουμε πολύ μεγάλη έκταση κατακτώσεων. Το καλό θα ήταν, εμείς τουλάχιστον η έρευνά μας είναι αποφασισμένη να συμβάλλει ως προς αυτό, προκειμένου να σταματήσουν αυτές οι απώλειες, πραγματικά το έργο αυτό να ενταχθεί σε ένα γενναίο χρηματοδοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πιστεύουμε ότι θα γίνει το στολίδι της περιοχής. Όλο το παραπάνω υλικό έχει περαστεί σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, περνιά τη συνέχεια, εμπλουτίζεται καθημερινά με το ημερολόγιο που κρατούμε κάθε απόγευμα μετά την αναστροφή και με την ειδική μέρημνα και τον σχεδιασμό του συνεργάτη της αναστροφής μας, του κ. Σταύρου Ζαχαριάδη, του ψήφου διδάκτορα του τμήματός μας. Και έτσι με στόχο να μην χαθεί καμία απολύτως τεκμηρίωση από αυτή την αρχαιολογική θέση. Ο περίβολος έχει ανάπτυγμα γύρω-γύρω, περίμετρο δηλαδή, 1415 μέτρα και το εντάξιο διατύχισμα μήκους 144. Το ισχυρό τείχος έχει πάθος 1,70, που είναι πολύ καλό, είναι πολύ ικανό αμυντήριο. Περιβάλλει τον οικιστικό χώρο και είναι αποκλειστικά λιθόκτιστο, με λίθους ημιλαξευμένους, πλακαδούς, ίση Ιαπωνία, πολύ πιθανή περίπτωση, στην Ακρόπολη. Εδώ είναι τα τμήματα του τείχους τα οποία σώζονται σε ψηλότερο, σε μεγαλύτερο ύψος. Αυτός ο πολύ μεγάλος λιθοστορός, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς ανατολικά του ναού, πιστεύουμε ότι όταν θα έρθει η σειρά του να ανασταθεί, θα μας βγάλει μία κάτωψη πύργου και θα ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι αν ο πύργος αυτός ήταν κυκλικός, γιατί έχει να μας πει πάρα πολλά για τα μακεδονικά κάστρα της Βυζαντινής περίοδου. Όπως και να είναι, καλοδεχούμενη θα είναι η κάτωψή του. Βρίσκεται σε ένα σημείο, σαν να φτιάχτηκε σχεδόν αποκλειστικά για να προστατεύει τον ναό. Στην ουσία προστάτευε τη μόνη έμβαση, γιατί είναι ένα κάστρο μονοβασιά, όπως θα το λέγαμε, μία κοινωνική είσοδο. Και αμέσως μετά από αυτήν υψώνονταν παλαιότερα στην ολότητά του ο ναός τον οποίο ερευνούνται. Δομής, αποτελεί γνώρισμα επίσης των οχυρών μακεδονικών κάστρων της Μέσης Βυζαντινής περίοδου, πολλά από τα οποία ήταν στρατιωτικά έργα, στα οποία εφαρμόζονταν οι απαραίτητες δομικές τεχνικές και αγνοούνταν οι μορφολογικές εξητήσεις. Βλέπανε καθαρά την πρακτική, την άμυνα και τίποτα άλλο, το να οργανώσουν ένα αμυντήριο. Ύπαρξη διατυχίσματος χαρακτηρίζει τις οχυρές θέσεις της Μεσοβυζαντινής περίοδου στην ορεινή Μακεδονία, όπως είναι οι περιπτώσεις του Λοκά, βλέπετε εδώ, ακριβώς στη μέση τέμνεται από ένα διατύχισμα, των Σερβίων και της Ρετίνας, όπως βλέπετε εδώ, στη διαφάνεια, και η εσωτερική κατάτμιση, πέρα από το φρουριακό ρόλο, πιθανώς υποδείχνει και ένα εσωτερικό κοινωνικό καταμερισμό. Αν ήταν έδρα επισκοπής, θα πρέπει να ήταν και έδρα κάποιου στρατιωτικού διοικητή. Οπότε σίγουρα αυτομάτως με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια διαστομάτωση, υπάρχει ένας διοικητής, υπάρχει μια φρουρά, υπάρχει ένας στρατός που λειτουργεί για την άμυνα αυτής της θέσης, η οποία προσφέρει το χώρο της για την άμυνα των γύρω πληθυσμών, οι οποίοι θα κατοικούσαν σε περίοδους ειρήνης κάτω στον κάμπο και γύρω από τη λίμνη και σε περίοδους πολέμου θα κατέφευγαν σε αυτό το οχυρό. Η επιφανειακή έρευνα που είχε προχωρήσει το 2015 σε όλο το πλάτωμα της Ακρόπολης έδειξε, κατέληξε σε μία συγκομιδή οστράκων, αβαφών αποθηκευτικών αγγείων, σε πίθους, κυρίως μεγάλα αγγεία. Σε λίγα παραδείγματα εντοπίζονται
πίστηκε διάκοσμος που επιτρέπει την χρονολόγησή του στη Μεσοβυζαντινή και στην Ιστοβυζαντινή περίοδο. Ενώ επίσης διαπιστώθηκε η απόλυτη απουσία πλήθων και η μικρή παρουσία κεράμων. Η πυκνή διασπορά των λιθοσωρών που βρέθηκαν με την εκφανική έρευνα και μια πιθανή ανείχνευση δρόμων, διόδων, δείχνει μια πυκνή κατοίκηση στην περιοχή. Και αν κάθε ρηπιώνα αντιστοιχεί σε μια οικογένεια 5-6 ατόμων, υπολογίζουμε περί τα 200 άτομα σε αυτό το τμήμα, στο άνω τμήμα του οχυρωμένου οικισμού. Στο σύνολο του τυχισμένου χώρου, εάν βρεθούν σημεία εγκατοίκηση στο χαμηλότερο τμήμα, είναι πιθανό να διπλασιάζει το αριθμό σε αυτού του άτοξίτου στην πρώτη ανασταθμική περίοδο, η οποία όμως φέτος εμπλουτίζεται με πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, δίνοντάς μας κάποιες ανατροπές. Η αφαίρεση της επίκωσης που έχει προχωρήσει σε κάποια σημεία έως και το 1.20 δίνει μια εντυπωσιακή κόχη ιερού βήματος, η μικυκλική. Στην κάτω φωτογραφία, η οποία είναι τραβηγμένη από τη χθεσινή μας έρευνα, αντίθετα με τις δύο αριστερές σας, που είναι από την προηγούμενη ανασταθμική έρευνα, του 2015, βλέπουμε το μέχρι στιγμής ύψος της κόχης και από ό,τι φαίνεται έπονται τουλάχιστον άλλα 90 εκατοστά, άρα έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα ακόμα. Δεν εγκαταλείπουμε την υπόθεση να σχηματιζόταν κάποιο σύγχρονο, κάτι το οποίο θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την υπόθεσή μας, ο ναός αυτός να ήταν επισκοπικός. Αριθμός, ο μεγάλος όγκος των καταπεσμένων λίθων και πάρα πολλών πορολίθων, που σημαίνει στήριξη ανοδομής από τα πάνω τμήματα του ναού μέσα στον ανασταθμικό μας χώρο, το λογικό μας συμπέρασμα ότι είναι εξαιρετικά δύσβηστη μια εκτεταμένη ξυλία σε αυτόν εδώ το χώρο για να καλύψει μια τόσο μεγάλη βασιλική, σιγά σιγά μας προσανατολίζει στην ιδέα ότι ο ναός είναι θολοσκηπής, όπως πολύ να είστε στη Δυτική Μακεδονία. Έχει μια σχετικά τετραγωνισμένη κάτωψη, όπως βλέπετε, εδώ ήθελα να σας δείξω λίγο και το ύψος, το ανώτερο ύψος το οποίο σώζεται, ακουμπάει σχεδόν τα 5 μέτρα και ακόμα δεν έχουμε φτάσει, απέχουμε πολύ από το τελικό του δαπέδου. Η τύχη είναι πολύ ισχυρή και οι παραστάδες που χωρίζουν τα δύο πλήτη φτάνουν μέχρι τα 70 εκατοστά και αν συνυπολογίζουμε τον τετραγωνισμό, τα πάχη των τείχων και των εσωτερικών στηριγμάτων, τα οποία ακόμα δεν έχουμε διαπιστώσει αν ήταν μόνο παραστάδες χρυσότυχοι ή και πεσί, καθότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα τόσο χαμηλά, θα μπορούσε με ασφάλεια, και το πάχος της κόμης, θα μπορούσαν όλα αυτά με ασφάλεια να συλλειτουργήσουν και να στηρίξουν μια τρίπλητη θολοσκηπή βασιλική στα πρότυπα των βασιλικών της Καστοριάς, που είχε με πολύ μεγάλο ύψος. Η μοναδική τεκμηρίωση για επίθεση των εσωτερικών τείχων προέρχεται από δύο σημεία. Το ένα είναι μια βαθιά δοκιμαστική τομή, η οποία φέτος πήρε μορφή κανονικά ανασταφής, μέσα στο διακονικό, και μια δεύτερη τομή στο δυτικό τμήμα του ναού, πράγμα που δείχνει ότι ο ναός φαίνεται θα ήταν εξ ολοκλήρου τυπισμένος και τυπογραφημένος. Στα χαμηλότερα τμήματα βρήκαμε και χρωματισμένο κονίαμα, με κόκκινο, μπλε σκούρο. Μακάρι να έχουμε μέσα στο έδαφος και κάποιες πτώσεις τυπογραφιών, θα μας δώσουν ιδιαίτερη χαρά τέτοιου είδους ευρήματα. Από τη φετινή έρευνα, οι φωτογραφίες αυτές, εδώ είμαστε στον χώρο του διακονικού, όπου διαπιστώσαμε ένα πολύ ισχυρό στρώμα πτώσης, στρώμα καταστροφής, του νότιου τείχου που κατέπεσε μέσα στο διακονικό και μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε μια στρωματογραφία και μια πιθανή διάκριση τουλάχιστον δύο φάσεων αυτού του ναού, μια αρχαιότερη και μια νεότερη. Ένα μεγάλη έκπληξη ήταν ο εντοπισμός ενός μικρού τάφου εκεί στην γωνία, θα σας δείξουμε και λεπτομέρειες. Και η άλλη φωτογραφία που βλέπετε είναι μια τομή, μια ανασταθική τομή στο δυτικό τμήμα του ναού, όπου επίσης βρεθήκαν χαμηλά
κτίσματος. Και μία ακόμα δοκοθήκη στα πολύ χαμηλά τμήματα. Πολύ χαμηλά, σύνολο, περιμένουμε τουλάχιστον άλλα 70-80 εκατοστά σε βάθος. Πιθανάτε να έχουμε πιάσει ακόμα το αρχικό δάπεδο, εκτός από το σημείο του κάτι. Όπως ονομάζουμε εμείς κάποια, δυστυχώς δεν είναι φωτογραφία, είναι μόλις σήμερα πλήθηκαν. Απλά εγχάρακτα με καμπύλες γραμμές, μαγευτικά σχέδι, είτε με παχιά τυχώματα, είτε με λεπτότερα. Καλά υπάρχουν και κάποια αγγεία τα οποία φέρουν πλουσιότερο διάκοσμο, εφιάλωση ή ίχνη χρώματος διαφορετικού από τον πυλό, τα οποία είναι επίθετα πάνω στο πρόκειται πολύ έρευνα για να φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Και η παραπάνω υπόθεση βεβαίως βρίσκεται σε συνάρτηση με την απόπειρα ταύτισης του οχυρού οικισμού. Ο νόμος δίνει στοιχεία προημότητας, όπως προαναφέρθηκαν, και προς το παρόν στεκόμαστε ανάμεσα στον 8ο αιώνα. Και μία από τις υποθέσεις που μπορούμε να διατυπώσουμε έτσι με ενάργεια είναι ότι η θέση του κάστρου κοντά στην πορεία της Εγνατίας Οδού ενισχύει τη σημασία του και ο σύγχρονος πλησιέστερος οικισμός είναι οι Πέτρες που έφεραν το όνομα Πέτερσκο μέχρι το 1926. Το Πέτερσκο μαρτυρείται στα Οθωμανικά κατάστοιχα ήδη από το 1381. Ένας οικισμός με 67 εστίες, δηλαδή 67 φορολογήσιμες μονάδες, που εκτιμώνται σε ένα πληθυσμό περίπου 400 ατόμων. Η ονομασία θυμηθείτε αυτό που σας είπα για τα οικιστικά κατάλοιπα και σε τι αρρύθμιση αντιστοιχεί. Είπαμε περίπου για 200 άτομα που θα κατοικούσαν αμέσως μετά την Ακρόπολη. Το Πέτερσκο το 1381 έχει περίπου 400 άτομα. Η ονομασία είναι μεσαιωνική, επιβίωσε στην Τουρκοκρατία και παραπέμπει σε αντίστοιχα μεσονικά κάστρα της ευρύτερης περιοχής σε ονομασίες που καταλήγουν στην απολύτως την κατάληξη σκός, όπως ο σωσκός και ο μολυσκός. Το όνομα πρέπει να ταυτίζεται με το τοπονύμιο Πετερισκό, σύμφωνα με πηγή του 2015, αναφορικά με τη δολοφονία του Γαβρίλ Ραδομύρου, γιου του Τσάρου Σαμπίλ, που ξέρουμε ότι ήταν ότι στη διάρκεια της σύντομης βουλγαρικής κατοχής της περιοχής κατήχε αυτό το κομμάτι, μέχρι το 2018 που αποκαταστάθηκε και πάλι η Βυζαντινή κυριαρχία με το βασίλειο τον δεύτερο. Κατεβαίνουν από την Πελαγωνία, καταλαμβάνουν τον Σωσκό, τον Οστροβό, ξέρουμε ότι ήταν Οστροβό, στη σημερινή Άγνησα, τα Δωδενά, την Έδεσα δηλαδή, κάνουν ένα κύκλο, καταλαμβάνουν τον Μολυσκό, την Καστοριά, την Πέτρα και τα Σταρίδωλα που είναι η σημερινή Αγουδαία. Ατάφτιστη μένει η Πέτρα. Το ίδιο επαναλαμβάνεται στα μέσα του 14ου αιώνα με ακριβώς την ίδια πορεία διαδρομής, αυτό βέβαια μας οδηγεί και σε δρόμους αντίστοιχους, και την ίδια αναφορά στους ίδιους οικισμούς, στα μέσα του 14ου αιώνα από τον Ιωάννη Κατακουζινό, ο οποίος φέρνει στην επικράτειά του, ανακτά, από τον Τσάρο Στέφανο Λουσιάν, τα κάστρα δυτικά της Βέρειας με σειρά Σέρβια, τα γνωστά Σέρβια, το Σωσκό, την Πέτρα και τα Σταρίδωλα. Πάλι λοιπόν αναφέρεται η Πέτρα. Πέτρα, το Περισκός, έτσι μια πολύτιμη τεκμηρίωση. Εδώ βλέπετε το ανάπτυχο, μπορείτε να δείτε πώς απότομα διαμορφώνεται το βόρειο. Είναι απόλυτα απρόσιτο από βορρά και από νότο πολύ δυσπρόσιτο, ενώ μόνο ανατολικά βλέπετε διαμορφώνεται εκείνος ο Αφιένας και είναι ολοφάνερο και από εκεί ήταν μοναδική πρόσβαση. Και βέβαια από τη λίμνη, αλλά για όσους ήταν μέσα οχυρωμένοι. Αυτή είναι η επιφανειακή έρευνα που έχει γίνει το 2015 σε όλη την ερευνητική συνεχή του. Στάδιο των θάμνων, εκτιμούμε ότι είναι ένας ήρωος, ο οποίος κατέρευσε και αμέσως μετά από αυτό, πιθανότατα αυτό που φαίνεται σαν μικρή χαράδρα, πιθανότατα είναι θέση τάφου. Όμως, ανατολικά, δυτικά, βόρεια κοινότητα.
θέα της Λίμνης είναι εντυπωσιακή. Ήταν τα ονόματα των φοιτητών της πρώτης αναστραφικής περίοδου, 2015. Τώρα έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός.